κάθε φορά, κάθε μέρα ξεκινάμε από την αρχή, δεν επαναπαυόμαστε με τα νούμερα τηλεθέασης και προσπαθούμε να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Τώρα που ήρθε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, είναι καλύτερα, δηλαδή οι σχέσεις σας έχουν εξομαλυνθεί, είναι όλα τέλεια, τέλεια. Οι σχέσεις είναι τουλάχιστον με μένα πάρα πολύ καλές και ήτανε. Όταν είχε παραμείνει στο Μέγκα, δεν βλεπόμασταν, αυτή είναι η αλήθεια. Μιλούσαμε βέβαια πάντα στο τηλέφωνο. Τώρα δεν έχει έρθει στην εκπομπή, δεν είναι συνέχεια όπως βλέπετε. Για ποιο λόγο αυτό? Από εμάς του καναλιού ή και δική σας άνομα? Δεν χωράμε και όλα στο πάνελ, είμαστε όλοι. Πρέπει να μεγαλώσουμε το τραπέζι. Γελάνε πάρα πολύ μαζί με τον Γιώργο. Δηλαδή, ήταν τη Δευτέρα νομίζω. Και έβλεπα τον Γιώργο. Μια πρόταση δεν κατάφερε να πει. Γελούσε συνέχεια και αυτό ξέρεις το γέλιο του κάνει έτσι και γελάει μόνος του και είναι λίγο, εγώ τον βλέπω και γελάω που τον βλέπω. Μου αρέσει όταν είναι και οι δύο χαρούμενοι. Αλλαγές θα δούμε του χρόνου στην εκπομπή? Να τελειώσουμε με το καλό και μετά θα συζητήσουμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Α, τρίτο παιδί θα σκεφτόσασταν σε αυτή τη διαδικασία. Ο Θεός.